Επιστρέφουμε τώρα με μια προσπάθεια να γενικεύσουμε τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει με τον ιστορικό τον κύριο Γιώργο Μαργαρίτη. Ας γενικεύσουμε τη συζήτηση για να περάσουμε ας πούμε, σε ένα δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Αυτό που αφορά μια στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο για την αναχαίτιση της τουρκικής επιθετικότητας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό που δεν μπορεί να είναι παρά ταυτόσιμο με ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την επιβίωση του οικουμενικού ελληνισμού. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικό δηλαδή ένα σχέδιο που θα αφορά τους Έλληνες εκτός των συνόρων με τους Έλληνες εντός των συνόρων. Και όταν σχεδιάζουμε κάτι για να αναχαιτήσουμε την τουρκική επιθετικότητα, θα πρέπει να το δούμε συνολικά. Από την Αρμενία και την Ουκρανία και τη Ρωσία μέχρι τη Λιβύη και την Ισία, την Αίγυπτο και τη Μέση Ανατολή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ένα στρατηγικό σχέδιο πρώτον είναι για πολλά χρόνια και δεύτερον αφορά όλη αυτή τη γεωγραφία που περιγράφουμε. Κοιτάξτε, οι επιδόσεις της Ελλάδας στη δημιουργία ενός πλέγματος, αν θέλετε, συμφωνιών, καταστάσεων, είναι αντιφατικές για τους ίδιους λόγους που ανέφερα προηγούμενα. Για παράδειγμα, για τα ελληνικά συμφέροντα, είναι οπωσδήποτε μη σωστό, να μην το πω ότι είναι γκάφαλκης, να δημιουργήσουμε δεύτερο αποφασισμένο εχθρό στη γειτονιά μας. Δηλαδή, περίπου έχουμε διακηρύξει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Άνευ λόγου, έτσι. Άνευ λόγου και αιτίας, ας πούμε. Δεν επιτέθηκε η Ρωσία, ούτε απειλεί η Ρωσία την Ελλάδα. Αντίστοιχα, ακόμα στην Κύπρο καταφέρνει και δείχνει υπομονή και κρατάει την ιδέα περί υπεράσπισης έτσι, των ψηφισμάτων του ΟΗΕ κλπ. Δεν είναι ευφυές. Αυτά είναι πράγματα που γίνονται στην πράξη. Δεν είναι ευφυές να προσθέσουμε μια δεύτερη μεγάλη δύναμη γειτονική σε εμάς εναντίον μας, να τη στρέψουμε εναντίον μας. Για τις μικρότερες χώρες επίσης. Στρατηγικά ήμασταν καλά τοποθετημένοι για να προσφέρουμε και να πάρουμε και ανταλλάγματα κάτι στο Ισραήλ. Είμαστε η ενδοχώρα του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει εμπιστοσύνη να καταθέσει στην καλή διάθεση της Τουρκίας, μιας μουσουλμανικής σε τελευταία ανάλυση χώρας, την επικοινωνία του με τη Δύση, δηλαδή την θαλάσσια ενδοχώρα του. Θα προτιμούσε να είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα από τις παλινδρομήσεις που επιδεικνύει δείχνει ότι είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος ή αναξιόπιστος εταίρος. Πείτε το όπως θέλετε για το Ισραήλ. Αμοιβαία ανάγκη είναι η αλληλοϋποστήριξη αυτών των πραγμάτων. Για να αποφευθεί η κυριαρχία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι, που ενοχλεί και τους δύο. Ποιον ενοχλεί περισσότερο δεν ξέρω, μάλλον θα ενοχλεί το Ισραήλ, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει από εδώ και πέρα για να επικοινωνήσει με τον δυτικό κόσμο να περάσει μέσα από τον έλεγχο της Τουρκίας ή από τον έλεγχο της Αιγύπτου. Προς το παρόν καλά πάνε οι σχέσεις του και με τη μία και λιγότερο με την άλλη, αλλά στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις, έτσι. Θα προτιμούσε την Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα διστάζει να κάνει αποφασιστικές κινήσεις, να κάνει κάτι το αυθαίρετο. Ναι. Δηλαδή, και εγώ μάλιστα θα έλεγα, κύριε Μαργαρίτη, ότι πραγματικά είναι πολύ χρήσιμες οι σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά παράλληλα δεν θα έπρεπε να έχουμε εγκαταλείψει τις σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή όσοι ξέρανε τις αδερφικές σχέσεις με τους Παλαιστινίους την προηγούμενη 20ετία να βλέπουν σήμερα τους Παλαιστινίους να είναι ταυτισμένοι με την Τουρκία. Έχετε απόλυτο δίκιο και πάρα πολλές χώρες οι οποίες διατηρούν αναγκαστικές σχέσεις με το Ισραήλ, έτσι, διατηρούν πολύ καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή. Το ίδιο ισχύει βέβαια από την πλευρά του Ισραήλ και για την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν παίρνει το μέρος είτε της Ελλάδας είτε το μέρος της Τουρκίας. Για να το πω και λίγο πιο όμα, η διατήρηση σχέσεων και με τις δύο πλευρές, με τις δύο δυνάμεις που υπάρχουν εκεί, δηλαδή, εντάξει, το Ισραήλ που είναι κράτος και η Παλαιστίνη που είναι κατ' όνομα κράτος, τραβάει όσο που τραβάει, αποτελεί και μια εγγύηση, ένα μοχλό πίεσης για το. Βλέπετε, η Τουρκία τώρα που δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τη φέρνουμε σαν παράδειγμα, έτσι, τώρα που βελτιώνει
κατά κάποιο τρόπο τις σχέσεις με το Ισραήλ, δεν εγκαταλείπει τη στήριξη Παλαιστίνους. Η διπλωματία έχει πολλές πτυχές. Και η διπλωματία είναι πραγματισμός. Στηρίζουμε τους Παλαιστίνους και ταυτόχρονα φροντίζουμε να μην έχουμε όχι μόνο εχθρικό. Το Ισραήλ μας έχει ανάγκη. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε ανάγκη εμείς, αλλά το Ισραήλ μας έχει ανάγκη. Γιατί αυτό δεν το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ απλά η χώρα. Τώρα, η προηγούμενη φορά που η Ελλάδα χρειάστηκε να εκπονήσει κατά κάποιο τρόπο ένα στρατηγικό σχέδιο που να αφορά το χώρο της Μικράς Ασίας ήταν το 1922 μάλλον. Δηλαδή, επί Βενιζέλου, βέβαια, στη συνέχεια ήρθε η άλλη κυβέρνηση, η Βασιλική και η κατάληξη της Μικρασιατικής καταστροφής. Ακόμα και τότε όμως, το 1919, υπήρχε τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμός. Δηλαδή, ναι, μεν να πάμε στη Σμύρνη, αλλά ξέραμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Μετά τον πόλεμο εννοώ. Ξέραμε τι θέλουμε να κάνουμε μετά τον πόλεμο. Κοιτάξτε να δείτε. Η ενσωμάτωση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα είχε πρακτικά εγκαταληφθεί πάρα πολύ νωρίς. Ο ελληνισμός βρισκόταν σε κρίση, σε παρακμή εξαιτίας των πολέμων, εξαιτίας της επιστράτευσης, εξαιτίας της ανόδου της τουρκικής αστικής τάξης που πίεζε κλπ. Μην ξεχνάμε ότι στις αρχές του 1914, λίγο μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, άνοιξε η συζήτηση για ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Στην Τουρκία κυβερνούσαν οι Νεότουρκοι και στην Ελλάδα ο Βενιζέλος. Έτσι. Αυτό ήταν το τέλος. Αυτό που συμβαίνει το 19 είναι ότι προσπαθούν να ξανανοίξει το θέμα το παλιό της μεγάλης ιδέας, αλλά με βάση πλέον τους διακανονισμούς της σύσκεψης της ειρήνης. Δηλαδή με βάση το τι περισσεύει από τα συμφέροντα των μεγάλων ημπεριαλιστικών δυνάμεων νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εάν πας με τη λογική του τι περισσεύει από τους άλλους να φάω κι εγώ, δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αποτελεί. Η απάντησή σας σημαίνει ότι πραγματικά δεν είχε εκπονηθεί κάποιο στρατηγικό σχέδιο. Ήταν βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορεί να κάνει σχέδιο όταν περιμένει το ψίχουλο να πέσει από το τραπέζι. Ακριβώς. Ξέρεις τι ψίχουλο θα πέσει, μπορεί να πέσει κανένα κόκαλο. Έκανε την τύχη σου. Αν σου πέσει. Δεν λέω να πέσει καμιά μπριζόλα, ποτέ δεν πέφτει. Οι μεγάλες μπριζόλες είναι για αυτούς που κάθονται στο τραπέζι. Αν σου πέσει ένα φούδι, να κάνει τι με αυτό. Ναι. Αυτό δεν λέγεται εθνική πολιτική. Αυτό λέγεται ο Θεός να μας φυλάει. Επομένως και ο εθνικός διχασμός είναι μία παράπλευρη απώλεια με την έννοια ότι αφού δεν υπήρχε ένα σχέδιο πάνω στο οποίο να έχουν συμφωνήσει όλοι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλοι οι πολιτιακοί παράγοντες, εύκολα διολυστήσαμε στο ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους ξένους. Το παλάτι τους Γερμανούς, ο Βενιζέλος τους Άγγλους. Ναι, και όταν ξεκινάει η Μικρασία, φτάνουμε στο σημείο να και οι δύο παρατάξεις, γιατί ήταν η μία παράταξη το ξεκίνησε, η άλλη το τελείωσε. Στην ουσία να μην έχουν διαφορετικό στρατηγικό σχέδιο, να έχουν το ίδιο. Και το ίδιο αυτό συνίσταται στο εξής απλό, βλέποντας και κάνοντας. Ναι. Το οποίο βέβαια δεν συνιστά στρατηγικό σχεδιασμό. Και κάνοντας, δηλαδή. Ναι. Ανάλογα, αυτό λοιπόν το λάθος του παρελθόντος. Τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει εκεί, να δούμε κλπ. Σωστά. Αυτό λοιπόν το λάθος του παρελθόντος θα πρέπει να το αξιολογήσουμε έστω και τώρα, έστω και 100 χρόνια μετά και να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Δηλαδή εμείς θέλουμε να αναχαιτήσουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας. Εντάξει, αλλά δεν αρκεί ένα τέτοιο αμυντικό σχέδιο. Δηλαδή όταν θα έρθουν αυτή η νύχτα ή η μέρα εμείς θα τους έχουμε στημένη παγίδα ή θα αμυνθούμε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, ας το πω έτσι. Ακόμα και ο κατεξοχήν αμυντικός πόλεμος, ο ελληνοϊταλικός, είχε στην πραγματικότητα διεξαχθεί με επιθετικές κινήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ο πόλεμος είναι πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση και πρέπει κανείς να το πάρει στα σοβαρά και κυρίως δεν μπορείς να κάνεις πόλεμο χωρίς να έχεις σχέδιο, χωρίς να ξέρεις τι θέλεις σε ένα πόλεμο. Το τι θέλεις να κάνεις μετά τον πόλεμο. Τι θες να κάνεις και όταν ξεκινήσει ο πόλεμος, για να αρχίσουμε, έτσι. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα, μικρό μέγεθος είναι η Ελλάδα και είναι υποχρεωμένη εξαιτίας αυτής της απειλής να κάνει κάτι το πολύ δύσκολο σε μικρές χώρες. Να διατηρήσει ισχυρά στρατεύματα ξηράς, ισχυρή αεροπορία και ισχυρό ναυτικό ταυτόχρονα.
τι να σας πω, η ναζιστική Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ισχυρή στην ξηρά, ήταν σχετικά ισχυρή στην αεροπορία, αλλά σχεδόν δεν μετρούσε, ήταν μια πειρατική δύναμη με τα υποβρύχια εκεί στο ναυτικό. Έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε ισχυροί, διότι η θάλασσα είναι η ενδοχώρα των νησιών που απειλούνται. Και πρέπει να κυριαρχεί στη θάλασσα. Για να κυριαρχεί στη θάλασσα, πρέπει να κυριαρχεί στον αέρα. Αυτά σε ό,τι αφορά, τους εξοπλισμούς. Πρέπει να δώσουμε, δηλαδή, λέτε, προσοχή στο ναυτικό. Είναι τόσο δύσκολο αυτό. Είναι τόσο δύσκολο αυτό. Με την έννοια την εξής, ότι η Ελλάδα έχει διάμεσο ηλικίας 47 χρόνια, ο πληθυσμός της. Η Τουρκία έχει 34. Η Τουρκία είναι πάνω από τα 80 εκατομμύρια και βαδίζει για τα 100. Η Ελλάδα είναι στα 11 και βαδίζει για τα 10. Θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Mm-hmm. Πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία καθορίζουν έναν πόλεμο. Γιατί ο πόλεμος δεν είναι στιγμιαίο γεγονός. Είναι κάτι το οποίο θα έχει και συνέχεια. Να νικήσεις έναν πόλεμο σημαίνει ότι εάν οι αναλογίες δεν είναι σωστές, απλώς αναβάλεις τα πράγματα μέχρι τον επόμενο. Γιατί την Ελλάδα τη συμφέρει να μην γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, οι εξοπλισμοί της πρέπει να είναι αποτρεπτικοί. Δηλαδή, εξοπλισμοί που απειλούν να προκαλέσουν στον επιτιθέμενο τόσο μεγάλο κόστος, ώστε να μην σκεφτεί τον πόλεμο. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς, αγοράζοντας τα πιο ακριβά όπλα της αγοράς, δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα βελτιώσει τη σχέση κόστους ανάμεσα στον επιτιθέμενο και στη χώρα μας. Δηλαδή, εμείς έχουμε 3 φρεγάτες που για το μέγεθός τους είναι τα ακριβότερα πλοία που κατασκευάστηκαν ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Πρόκειται για πλοία ούτε 4.000 τόνων, έτσι, και κοστίζουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ το καθένα, έλεος πια, ας πούμε. Λοιπόν, λίγο λιγότερο, αλλά εντάξει, μαζί με τα όπλα κλπ. Ναι, και εξαρτάται τον οπλισμό. Γιατί για να έχουν 16 αντιεροπορικούς πυράβλους επάνω. Δεν βάζεις τέτοια πλοία στο Αιγαίο. Ναι, είναι προφανές ότι αυτά τα πλοία προορίζονται για τη Μεσόγειο, όχι για το Αιγαίο. Είναι προφανές ότι αυτά τα πλοία εξυπαρχής είναι τόσο έτσι σχεδιάστηκε, δηλαδή. Ναι, μια και το λέτε όμως, θα πρέπει να δούμε αυτό το ελληνικό κράτος που λέγεται Κύπρος. Είναι το μοναδικό νησιωτικό κράτος στον κόσμο, το οποίο υπολογίζει να έχει κάποια, ας πούμε, άμυνα, κάποια στοιχειώδη αυτοάμυνα, χωρίς ναυτικό. Δεν ξέρω κανένα άλλο νησιωτικό κράτος, ούτε στην αρχαιότητα, ούτε σήμερα, που να μην έχει ναυτικό. Δηλαδή, ας πούμε, η Κρήτη κάποτε με ναυτικό ή με πεζικό είχε εξασφαλίσει τη θαλασσοκρατορία της. Η Σικελία, έτσι, οι Σιρακούσες, ξέρω εγώ. Αλλά ας κοιτάμε λίγο και την πρόσφατη ιστορία. Χώρες όπως το Ιράν, που δεν έχουν την ικανότητα να διατηρούν, μεγάλο στρατό διατηρούν, αλλά δεν διατηρούν ούτε ισχυρή αεροπορία, μέχρι να τεχνολογικά να μπορέσουν να το φτιάξουν, γιατί είναι αποκλεισμένοι, ούτε ισχυρό ναυτικό. Εκείνο που έχουν επιλέξει σαν γραμμή άμυνας είναι όπλα νέου τύπου. Πυραυλικά όπλα, μπαλιστική πυραυλική. Προσπαθούν να εξισορροπήσουν με κάποιες τεχνολογικές. Τα οποία πουλάνε, έχουν αρχίσει και πουλάνε σε όλο τον κόσμο, σε τρόπο ώστε όποιος σκεφτεί να επιτεθεί στο Ιράν, η Σαουδική Αραβία λόγω χάρη πολύ πιο εξοπλισμένη από το Ιράν με μοντέρνα όπλα, όποιος σκεφτεί θα ξέρει ότι με αυτά τα πρωτόγωνα όπλα θα πάθει μεγάλη ζημιά. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν οι Χούτι είναι σε θέση να χτυπούν το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, φανταστείτε το Ιράν τι δυνατότητες έχει απέναντι στα δηληστήρια και στη βιομηχανία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι να ξοδεύει τέτοια αμύθιτα ποσά, ας πούμε, για όπλα τα οποία στο κάτω-κάτω σε τακτικό πόλεμο έχουν περιορισμένη εμβέλεια. Δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουν οι περίφημες μας φρεγάτες τα Μπαϊρακτάρ? 2 πύραυλοι ανά Μπαϊρακτάρ, θα φαληρήσουμε πρώτοι. Διότι κάθε πύραυλος, ο Άστερ 30, κοστίζει κάτι περισσότερο. Ενώ το Μπαϊρακτάρ κοστίζει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες.
Για να μην πω για τα μικρότερα, τα περιπλανόμενα ναι. πνεύματα και κάτι τέτοιο. Αλλά και πέρα από το στρατιωτικό πεδίο, ένα τέτοιο επιθετικό πνεύμα, γιατί όλα αυτά δηλαδή σημαίνουν προετοιμασία και επιθετικό πνεύμα. Και κυρίως συμμετοχή του λαού. Γιατί αυτά τα μικρόοπλα, όπως τα πυρπολικά ας πούμε, της Επανάστασης, θέλει καρδιά για να τα κουμαντάρεις. Εξισορροπείς δηλαδή την υπεροχή του εχθρού. Οι Οθωμανοί τότε είχαν μεγάλα πλοία, ψηλά πλοία. Οι Έλληνες είχαν σιτοκάραβα. Παρόλα αυτά εξισορροπούσαν με την ανθρώπινη ας πούμε, συμμετοχή, με την καρδιά ας πούμε, τα πράγματα. Η αποφασιστικότητα των από κάτω ξεκινά από την αποφασιστικότητα των από πάνω. Ναι. Έτσι. Αυτό δηλαδή είναι, το βρίσκω ηρωνία της ιστορίας και ηρωνία της στρατηγικής επιστήμης. Να μας απειλεί την Αθήνα η Τουρκία με εκείνο το περίφημο βαλιστικό πύραυλο που δοκίμασε στην Μαύρη Θάλασσα και εμείς να μην έχουμε αντίστοιχο όπλο για να απειλήσουμε την οποιαδήποτε τουρκική βιομηχανία, πόλη, εγκατάσταση. Είναι αστείο. Λες και, δηλαδή, η Τουρκία σε απειλεί με φτηνά ακριβή πλήγματα και εσύ που θες να αποφύγεις τον πόλεμο με την Τουρκία, αυξάνοντας το κόστος τυχόν επιθετικής ενέργειας της Τουρκίας, να μην έχεις όπλα τέτοιου είδους που να μπορούν να καταστρέψουν υποδομές σε έκταση που να μην είναι ανεκτές από την πολιτική της Τουρκίας. Τόσο απλό. Και πάντως αυτό είναι ένα μακρόπνοο σχέδιο. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος θα πει ότι θέλω να αναπτύξω τέτοιες τεχνολογίες, μέχρι τη στιγμή που θα γίνουν αυτές οι τεχνολογίες όχι απλώς εφαρμόσιμες αλλά και ανταγωνιστικές, είναι μερικές δεκαετίες. Δεν γίνεται αυτά σε μια τετραετία και σε δύο. Πραγματικά έχετε δίκιο και το ευτυχές σενάριο θα ήταν μυστικά και κρυφά η Ελλάδα να προετοιμάζει τέτοιου είδους όπλα. Ναι. Δυστυχώς το πιο πιθανό σενάριο είναι να ασχολούνται για άλλα ζητήματα και για άλλα πράγματα και με τη μεθόδευση του πολέμου κατά της Ρωσίας. Εκεί και να διαπιστώνουμε κάθε τόσο ότι όπως και στην περίπτωση του κυρίου Δένδια στη Λιβύη πάλι πιαστήκαμε αδιάβαστοι. Κάπως έτσι. Κύριε Μαργαρίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά μαζί.